Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου εδώ των Μαριών, όπου βρισκόμαστε και μας φιλοξενούν για την σημερινή εκδήλωση, τον πρόεδρο τον Δημήτρη τον Μαριολίδη. Ο Δημήτρης, να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι ανέλαβε τον τελευταίο χρόνο ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και δραστηριοποιήθηκε τόσο πολύ τις τελευταίες ημέρες, αυτός βέβαια και τα υπόλοιπα τα μέλη, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, η γιορτή της Φασολάδας, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Η γιορτή της Φασολάδας είναι καθιερωμένη εδώ και πόσα χρόνια. Είναι η παράδοση του Συλλόγου, οπότε δεν μπορεί να μην συνεχιστεί. Δεν πρέπει να διακοπεί, γιατί... Είχε αδρανοποιηθεί όμως τα τελευταία χρόνια, έμαθα, έτσι. Ναι, είχε λίγο κάτι ψιλοϋπήρχε, αλλά... Ξεπεράστηκαν. Προσπαθήσαμε να τα επανορθώσουμε όλα, όλες τις εκδηλώσεις. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, όπως είναι κάποιες παιδικές παραστάσεις για τα παιδιά, κάποια χορευτικά, γιατί έχουμε και χορευτικό στο Σύλλογο τα 4 τελευταία χρόνια, και μεγάλο και μικρό. Θα το δούμε να συμμετέχει στο εκδήλωση, έτσι. Το μικρό φέτο, για σήμερα, το μεγάλο δεν θα μπορέσει λόγω της κατάστασης. Είμαστε μικρό χωριό και όσοι βοηθάνε στο Σύλλογο αναγκαστικά είναι και στο χορευτικό. Τη συνταγή που κάνατε τη Φασολάδα. Βάσαμε τα φασόλια, βάλαμε σέλινο, καρότο, λίγο καυτερό, σαλτσούλα, ντομάτα. Παραδοσιακή φασολάδα όπως την κάνουμε στο σπίτι μας, έτσι. Και είναι δωρεάν θα σερβιριστεί τώρα στους ανθρώπους που θα έρθουν για να γλεντήσουν. Θα πάρουν από μια μερίδα.